Η ομάδα που έχει το βαθμολογικό κίνητρο, αυτή παίρνει και την νίκη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην αναμέτρηση Τυρνάου Φωκικού για την 32η αγωνιστική της Football League 2 με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν το πολύτιμο τρίποντο που τους οδηγεί στα play-off χάρη σε γκολ του Τζέκου στο 62ο λεπτό. Εμείς ήρθαμε εδώ και ξέραμε από την αρχή ότι θα παίξουμε ένα τελικό. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο μετά τα άτυχα αποτελέσματα που είχαμε στην έδρα μας. Αλλά μετά την ανάσταση έκανα ανάσταση για εμάς. Δεν αναστήθηκε μόνο ο κύριος. Πιστεύω ότι η ομάδα μου σήμερα, παρόλο το άγχος που είχε, γιατί όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει, κατάφερε και πήρε σε μια δύσκολη έδρα από μια πολύ καλή ομάδα οργανωμένη να πάρει ένα τρίποντο που μας κρατάει ζωντανούς για τα play-off. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και για τη φιλοξενία στον Δύναμο. Να τους ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα που είναι κρίσιμο. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Το συγκρότημα του Μιχάλη Κασάπη αξιοποίησε την εδαφική του υπεροχή και επικράτησε του Τρινάβου που είχε πολλά νέα πρόσωπα, καθώς ο τεχνικός Μιχάλης Γιώγας ήθελε να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Ευχαριστημένος είμαι από όλα τα παιδιά, από την προσπάθεια. Δεν κρίνονται για μένα τα παιδιά τα οποία είναι μαζί μου ένα χρόνο, δύο χρόνια από μία εμφάνιση. Δεν έχω παράπονο από κανένα ποδοσφαιριστή. Αν κάτι έτσι πραγματικά με πίκρανε είναι ότι δεν υπήρχε το ανάλογο πάθος που είχαμε σε κάποια άλλα παιχνίδια. Έτσι, θεωρώ ότι όταν δεν έχεις, όπως είπατε και εσείς, ένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, επόμενο είναι ότι θα παρουσιαστούν, θα υπάρχει ένας ψυχασμός στους ποδοσφαιριστές και θα υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε μια τόσο πολύ μεγάλη διάθεση για δυνατό παιχνίδι.